παρουσία του Προτούρ και στο Βερολίνο νομίζω ότι είναι παραπάνω από εντυπωσιακή. Αυτό λένε τουλάχιστον τα σχόλια και οι επισκέπτες. Πριν πάμε σε μέρους θέματα, σημαντικά θέματα, ένα γενικό σχόλιο καταρχήν για την παρουσία του Προτούρ στην έκθεση. Ο Προτούρ έχει κάνει ένα καινούριο σχεδιασμό με όλες τις εκθέσεις γενικώς. Ήταν δική μας απόφαση να έχουμε ένα μεγάλο περίπτερο. Πιστεύω ότι μετά τα 50 τετραγωνικά που είχαμε στο Λονδίνο ήταν σωστή η κίνησή μας να έχουμε ακριβώς το διπλό περίπτερο, γιατί τελικά με τόσο κόσμο και τόση επισκεψιμότητα που έχει η Ρόδος δεν θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς που θέλαν να πάρουν πληροφορίες για το νησί μας. Είναι μια χρονιά καλή και αυτό αποτυπώνεται από την κίνηση που βλέπουμε στο περίπτερο της Ρόδου. Σήμερα πριν από λίγο υπογράψατε μια σπουδαία συμφωνία με έναν πολύ γνωστό φύλαδο, σκηνοθέτη, που φέρνει τη Ρόδο πρωταγωνίστρια και στο film office. Πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό. Εδώ έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε μια προσπάθεια την οποία κάναμε εδώ και ένα χρόνο για να προσελκύσουμε κινηματογραφικές παραγωγές στο νησί. Είναι μια προσπάθεια η οποία κατέληξε σήμερα στην ανακοίνωση τριών σπουδαίων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες θα ξεκινήσουν να γυρίζονται στη Ρόδο ήδη από αυτό το καλοκαίρι. Είναι τρεις μεγάλες παραγωγές, ελληνοφιλανδικές. Η μία θα είναι και αγγλική παραγωγή, συμπαραγωγή. Ο κύριος Τάβη Βαρτία, ένας πολύ γνωστός, διάσημος φιλανδός σκηνοθέτης που έχει γυρίσει και πάλι ταινίες στην Ρόδο και στην Ελλάδα στο παρελθόν, θα μας τιμήσει με τρία σπουδαία έργα τα οποία θα έχουν σκοπό να προβάλλουν το νησί στις αγορές του εξωτερικού. Πρόσφατα βρεθήκατε στην Ινδία και εξ όσων γνωρίζουμε το ταξίδι στην Αναπαρατολή συνεχίζεται. Οι επόμενες στάσεις είναι Κορέα και Ιαπωνία. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι κινήσεις και γιατί αποφασίσατε να τις κάνετε τώρα? Η Ρόδος έχει αποφασίσει να δείξει μια εξωστρέφεια. Το έχει αποδείξει τα δύο τελευταία χρόνια με νέες κινήσεις, με νέες αγορές τις οποίες προσπαθούμε να ανοίξουμε. Πιστεύουμε στις νέες αγορές. Είναι οι αγορές οι οποίες θα μας δώσουν την καινούρια ορμή την οποία θέλουμε στην χαμηλή περίοδο. Πιστεύουμε ότι η Ινδία είναι μια τέτοια αγορά. Κάναμε αρκετή δουλειά εκεί τον προηγούμενο μήνα. Ήμασταν μόνοι μας ως παρουσία από όλους τους ελληνικούς προορισμούς και το αποτέλεσμα ήταν και άμεσο, διότι έχουμε τους πρώτους Ινδούς επισκέπτες οι οποίοι ανοίγουν αυτή τη στιγμή την τουριστική σεζόν στις 10 Μαρτίου στην Ρόδο. Οι πρώτοι επισκέπτες μας θα είναι από την Ινδία με γκρουπάκια back-to-back το ένα πίσω από το άλλο μέχρι το Μάιο σε αρκετά μεγάλο ρυθμό, αλλά και στη συνέχεια. Περιμένουμε γενικώς 2.000 με 3.000 Ινδούς σε πρώτη φάση φέτος και θα έχουμε και συνέχεια. Τι είδος τουρίστες είναι οι Ινδοί? Οι Ινδοί είναι καλής ποιότητας τουρίστες. Τις ενδιαφέρει η γαστρονομία και ο πολιτισμός, το yachting. Ταξιδεύουν συνήθως ως οικογένειες, αλλά οι οικογένειες στην Ινδία είναι πάνω από 15 άτομα. Είναι 15-25 άτομα. Και γενικώς είναι ένας λαός ο οποίος αγαπά την Ελλάδα, έχει την περιέργεια του να επισκεφτεί τη χώρα μας και να δει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και βέβαια να γευθεί τα ελληνικά τοπία και την ελληνική γαστρονομία. Ωστόσο και στην Ευρώπη κάνετε κινήσεις. Κάνατε μια πολύ σημαντική συμφωνία με την EasyJet για πτήσεις νωρίς στην περίοδο, αλλά και άλλα πράγματα. Πείτε μας το λόγο. Να ολοκληρώσω στο προηγούμενο ερώτημα ότι το επόμενο μας βήμα είναι στην Κορέα. Στην Κορέα θα παρουσιαστούμε εκεί τον Μάιο με ένα εξίσου μεγάλο περίπτερο μαζί με τον ΕΟΤΑ αυτή τη φορά. Όσον αφορά την συνεργασία μας με την EasyJet, ήταν μια προσπάθεια η οποία κάναμε αρκετό καιρό μετά από διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Έπρεπε να πείσουμε την αεροπορική εταιρεία ότι άξιζε να βάλει πτήσεις νωρίτερα στο νησί. Υπήρχε μια συνδρομή αρκετών παραγόντων, δημιουργήσαμε ένα καινούριο πρόγραμμα γιατί το ερώτημα ήταν τι θα έρθουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι το Μάρτιο μήνα στη Ρόδο. Δημιουργήσαμε λοιπόν προγράμματα, δραστηριότητες, επισκεψιμότητα, ζητήσαμε από κάποιες δραστηριότητες να είναι διαθέσιμες το Μάρτιο, το καταφέραμε με πολύ κόπο θα έλεγα, αλλά και με πολύ ευχάριστα αποτελέσματα και συνδρομή από τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν και κάποιο κόστος για να το κάνουν αυτό.
Στη συνέχεια κοιτάζουμε την Πορτογαλία. Θα σας πω, έχουμε ήδη κάνει κινήσεις και στην Πορτογαλία. Έχουμε ήδη κάποια γκρουπ Πορτογάλων τα οποία θα επισκεφθούν τη Ρόδο στην χαμηλή περίοδο. Είναι το πρόγραμμά μας το Ρόδος 5.0 για ηλικίες πάνω των 50-55 ετών. Και είμαστε εκεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το αντίστοιχο Υπουργείο Τουρισμού της Πορτογαλίας, με τον tour operator που ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού, τον Inatel. Εκεί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα τα πούμε στο μέλλον. Τι σηματοδοτεί και τι σημαίνει τελικά η αναγέννηση του πρωτού, γιατί ο πρωτού για κάποιο διάστημα είχε περιπέσει σε αφάνεια, ενώ στο παρελθόν ήταν ένας οργανισμός που πραγματικά πρωταγωνιστούσε σε σημείο που υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια που λέγανε ότι θα πρέπει να κλείσει ο ΕΟΤ και το μάρκετ του ελληνικού τουρισμού να αναλάβει ο Πρωτού. Ναι. Ο Πρωτού ήταν σε μια μακρά και βαθιά χειμέρια ανάρκη. Ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια με την υποστήριξη και την αρρωγή του κ. Καμπουράκη, του Δημάρχου μας. Υπήρχε απόφαση να πάμε μπροστά, να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, να δημιουργήσουμε εξωστρέφεια. Καταρτήσαμε καινούρια πλάνα σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αφενός μεν φροντίζουμε τις υπάρχουσες αγορές της Ρόδου, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι αυτές που δημιούργησαν αυτό το τουριστικό θαύμα των τελευταίων 30 ετών. Όμως, ο κρυφός μας σκοπός και το κρυφό μας όνειρο είναι η χαμηλή περίοδος και η επέκταση της τουριστικής σεζόν, έτσι ώστε να φτάσουμε στο 12μηνο. Καθώς και οι νέες μορφές τουρισμού, ο μαθητικός τουρισμός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο αθλητικός τουρισμός και άλλες μορφές τουρισμού πέρα από το κλασικό ήλιος και θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.